Ο εφιάλτης των χημικών όπλων επιστρέφει στο Ιράκ την ώρα που οι μάχες για την ανακατάληψη της δυτικής Μοσούλης από τους τζιχαντιστές κλιμακώνονται. 7 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 5 παιδιά, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία κοντά στη Μοσούλη με τραύματα που προκλήθηκαν από χημικά όπλα, σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού. Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε δεν δίνονται σαφείς πληροφορίες για το πόσες επιθέσεις καταγράφηκαν ούτε ποιος ευθύνεται. Η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού για τη Μέση Ανατολή δήλωσε ότι τις τελευταίες 48 ώρες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία 5 παιδιά και 2 γυναίκες που παρουσίαζαν συμπτώματα έκθεσης σε χημικούς παράγοντες. Κατά τη διάρκεια της ζωής μου δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πόλεμο, ούτε την εποχή του Σαντάμ Χουσέιν δεν φοβόμασταν τόσο. Είναι αλήθεια ότι θρηνήσαμε πολλά παιδιά, αλλά σε τίποτα δεν συγκρίνεται με τον εφιάλτη που ζούμε τώρα. Oh,